Οι έντονες χιονοπτώσεις ακόμα και στα παιδινά και οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι τα στοιχεία που κυριαρχούν στον καιρό του τελευταίου 24ωρου. Από το βράδυ της Κυριακής οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι στους δρόμους προσπαθώντας να τηρήσουν το δίκτυο καθαρό. Νωρίς τα ξημερώματα παρουσιάστηκαν ορισμένα προβλήματα σε δρόμους της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, ορισμένα δρομολόγια των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ακυρώθηκαν, καθώς δεν υπήρχε καθαρή πρόσβαση στο δίκτυο. Αυτή την ώρα όλα πηγαίνουν ομαλά και όλα τα δρομολόγια πηγαίνουν κανονικά. Εκτός από μερικά που δεν θα πάνε στη Μηλιά, όπως και το πρωί που δεν πήγαν Ευτελιά, Ινώη, Βατερό, Σκαφίδι, τα πρωινά τα δρομολόγια. Τώρα βέβαια αρχίζει σιγά σιγά, λιώνουν τα χιόνια και τα δρομολόγια γίνονται κανονικά. Οι οδηγοί σας τι λένε, δυσκολεύονται στις μετακινήσεις? Τα παιδιά πηγαίνουν σιγά σιγά με τα λεωφορεία, βάλανε αλυσίδα, όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά. Σε επιφυλακή είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες στο Δήμο Κοζάνης. Οι εργασίες αποκομιδής των απορριμμάτων γίνονται με δυσκολία και με αλλαγές στο ωράριο, λόγω του ότι νωρίς το πρωί επικρατούν εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα, λόγω καιρικών συνθηκών, αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Πολύ το χιόνι, ευτυχώς δεν έχει κρύο. Κινήθηκαν και τη συνεργεία τη τεχνική υπηρεσία να καθαρίσουν του δρόμου. Οπότε βγήκαμε λίγο πιο αργά, βγάλαμε λίγο πιο μειωμένα δρομολόγια. Αλλά η αποκομιδή γίνεται κανονικά και θα τελειώσει συντόμως, κανονικά. Στους δρόμους βρίσκονται όλο το 24ωρο τα συνεργεία του Δήμου. Από το πρωί στο δρόμο, έτσι. Από το πρωί, ναι, πολύ χιόνι και παραναλύπητα. Σε ποια σημεία έχετε κυρίσει μέχρι στιγμής, πολύ ωραία. Εμείς με αυτά τα μηχανήματα είμαστε μέσα από Κοζάνη. Ο Δήμος έχει ενημερωθεί ήδη από χθες το απόγευμα για το καιρικό αυτό φαινόμενο. Επιχειρεί με δικά του μηχανήματα κοντά στα 6-7 και με ιδιωτικά μηχανήματα τα οποία έχει σύμβαση έργου για αυτόν τον λόγο. Υπάρχει διαθεσιμότητα στο προσωπικό. Σε 24ωρη βάση λειτουργεί το γραφείο εδώ, το οποίο έχει και το τηλέφωνο, τα οποία θα τα δώσουμε το 26909 βασικά. Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή, αν και χιονίζει τώρα το φαινόμενο, θα, με την ενημέρωση και πληροφορία που έχουμε, θα είναι μέχρι σήμερα και από αύριο μεθαύριο. Αυτό το οποίο μας λέει εμεί είναι ότι θα έχουμε μάλλον παγιωτό. Κατά την Παρασκευή θα σταματήσει. Μπορώ να πω ότι δεν έχουμε σοβαρά ζητήματα. Κρατώντας και την εμπειρία την περσινή, όπου είχαμε δύσκολο χειμώνα, κρατώντας φυσικά και την εμπειρία του προσωπικού όλα αυτά τα χρόνια και με την καλή διάθεση και υπομονή που έχει ο κόσμος, ο περισσότερος, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα ζήτημα. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Παρακαλώ. Ο Νίκος είναι ο κατακαλύτης. Φαντάζομαι δεν έχει σταματήσει το τηλέφωνο να χτυπάει από το πρωί. Ας πω, είμαστε, επειδή το φαινόμενο λίγο εξελίχθηκε έντονα, έχουμε κινητοποιήσει όλα τα μηχανήματα, όσο μπορέσαμε μηχανήματα του Δήμου να βγάλουμε μαζί με τους ιδιώτες γύρω-γύρω στα χωριά. Θα παρακαλέσουμε λίγο τον κόσμο να έχει μια υπομονή σε αυτό το αυτό, γιατί προσπαθούμε τώρα λίγο να αποσυφοριστούμε από τους κεντρικούς δρόμους, να ανοίξουμε λίγο τους κεντρικούς δρόμους και σιγά-σιγά να μπούμε στα στενά μέσα στα χωριά. Εν τω μεταξύ, νωρίς το πρωί κρίθηκε σκόπιμο να απαγορευθεί η κυκλοφορία των φορτηγών στην Εγνατία στον δρόμο προς Θεσσαλονίκη μέχρι να καθαρίσει τελείως το δίκτυο. Πάντως, αυτή την ώρα περίπου στις 2 το μεσημέρι, και ενώ η χιονόπτωση συνεχίζεται και υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, η Εγνατία είναι καθαρή όπως βλέπετε πίσω μου και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Από χθες το απόγευμα, η υπηρεσία μας έχει πάρει έκτακτα μέτρα τροχέας με ειδικό σχέδιο, ενισχυόμενοι από άλλες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, με παρουσία σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αλλά και στην πόλη, σε κάποια σημεία μέσα στην πόλη. Η χιονόπτωση, όπως είδατε, ξανάρχισε. Είχαμε κάποια προβλήματα χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Οι οδηγοί, οι οποίοι θα θελήσουν να κυκλοφορήσουν εκτός πόλης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ενημερωθούν από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας σχετικά με τα φαινόμενα τα οποία πρόκειται να συμβούν στην περιοχή στην οποία θέλουν να
ταξιδέψουν και από την περιοχή από την οποία θέλουν να διέλθουν. Σε περίπτωση που μία μετακίνηση δεν είναι αναγκαία, προτείνω να μην και συμβουλεύω να μην γίνει αυτές τις ημέρες. Το τελευταίο 24ωρο είναι σε εξέλιξη ευρείας μορφής επιχείρηση της περιφέρειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κακοκαιρία. Πραγματικά αντιμετωπίσαμε μεγάλες ποσότητες, κυρίως στη βόρεια πλευρά του νομού, δηλαδή στην περιοχή της Εορδαίας, και ένα τόξο που έπιανε το Άσκιο, δηλαδή η Γαλατινή Εράτηρα προς εκείνη την πλευρά του νομού, καθώς επίσης και στα βόρεια, έριξε το περισσότερο χιόνι. Από την πρώτη στιγμή και ήταν επιφυλακή από αργά το απόγευμα, όλος ο στόλος των μηχανημάτων και του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με τον κατάλληλο σχεδιασμό που έχουμε στα πλαίσια του συντονιστικού οργάνου, με τις υπηρεσίες που συμμετέχουν σε αυτόν, τις δομές του κράτους, αλλά και τη συνεργασία των Δήμων, νομίζω ότι καταφέραμε και κρατήσαμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο όλους τους δρόμους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο επίπεδο της επαρχιακής οδικών οδών. Με αποτέλεσμα, με μικρά ή μεγάλα προβλήματα, η κίνηση να γίνεται κανονικά. Είχαμε μια-δυο περιπτώσεις δύσκολες με ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ που, κάνοντας το δρομολόγιο Κοζάνη-Πτολεμαϊδα, είχε ένα θεματάκι χρήστηση και έπεσε πάνω στις μπάρες. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε μόνο για υλικές ζημιές, δεν υπάρχει κάτι άλλο τον οποίο να μας ανησυχεί. Υπήρχαν εγκλωβισμοί αυτοκίνητων στη Δυτική Ορδαία το πρωί, που και εκεί υπήρξε επέμβαση. Ενισχύσαμε τη δύναμή μας στο σημείο εκείνο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Και στα γνωστά σημεία που πάντα υπάρχει και πλήττονται από τέτοιες καταστάσεις, όπως είναι το Σαραντάπορο, προκειμένου να μείνει ο οδικός άξονας προς τη Λάρισα ανοιχτός, συν τις δύο κατευθύνσεις της Εγνατίας, που είναι ευθύνη βεβαίως της Εγνατίας, αλλά υπάρχει συντονισμός και συνεργασία, τόσο ως προς Βέρη, όσο ως προς και προς τα Γιάννενα, καθώς επίσης και τη σύνδεση του νομού με την Φλόρινα στο ύψος από την Πτολεμαϊδα προς Φιλότα κτλ. Είμαστε ενήμεροι για το οδικό δίκτυο. Η Φλόρινα στο ορεινό δίκτυο κινούνται με αλυσίδες, γιατί έχει ολικό παγετό. Κοζάνη είμαστε εντάξει. Επίσης στα ορεινά Γρεβενά και Καστοριά με αλυσίδες. Οι δρόμοι όμως Εγνατίες και Εθνικά Δίκτυα και επαρχιακά είναι καθαρά. Σταδιακά, στο αμέσως επόμενο διάστημα, περιμένουμε ύφεση των φαινομένων. Βέβαια, κάποια πρόσκαιρα φαινόμενα και πάλι θα σημειωθούν στην περιοχή μας, σε μικρότερη βέβαια ένταση. Όμως μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας αναμένουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Προσοχή στις μετακινήσεις, κυρίως πρωινές ώρες, γιατί οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός δηλαδή το πρωί και αργά το βράδυ. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε σταδιακά από την Παρασκευή και προς το Σαββατοκύριακο.